Μία φίλη μου. Μη βάζεις το χέρι σου στη φωτιά για κανέναν. Άκουσέ με, εδώ μέσα γίνεται χαμός. Εγώ σου είπα να σου δείξω τα χαρτιά από τα δικαστήρια. Ας βγάλει ένα και η Βικτόρια. Μία φορά. Ένα χαρτί. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Ποτέ δεν έδειξε τίποτα. Εγώ τα λέω σε σένα. Τώρα έτσι δεν είδα ποτέ χαρτί εγώ. Όσο για μένα, είχε θυμώσει γιατί σταμάτησα τις διαδικασίες τις νομικές που θα έφτιαχνα για την Άνση και λέει: «Η Βάσο, άκουσες τι είπε, δεν έχει κάνει τίποτα και ότι θα κάνει», λέει. «Και από πάνω, ξοδέψω εγώ τα λεφτά, εγώ να ξοδέψω λεφτά, εγώ θα τη φάω πάλι, αλλά τώρα είμαι εγώ από πάνω. Έχω ένα βάτρα», δεν ξέρω τι εννοούσε, ένα βάτρα να μην σκοτώσουν. Μην σκοτώσουν προφανώς. Λοιπόν, είχε προβλήματα μαζί της και έλεγε: «Προχθές την έκανα έτοιμα να ανέβω επάνω, δεν με ανέβαζε η καριόλα και τη λέω: όταν θα έρθεις σε μένα θα σου κάνω τα ίδια». Γι' αυτό την είπα, εγώ κολούσα, δεν την άφηνα και είδες που νευρίασε και άλλες να μου λέει, και άλλες άρχισε προφανώς να μου λέει άλλα ντάλλον, όπως με είπες να εκμεταλλευτώ ή να εκμεταλλευτείς, ρε, ποιο να εκμεταλλευτείς, ρε, είναι ζώα όλοι εδώ μέσα», λέει λοιπόν ο συγχωρεμένος. Είχαμε μία ομαδική και η Βικτόρια είπε να την κλείσει γιατί φοβάται εμένα, φοβάται το... Στα χαρτιά μιλάμε εδώ, εδώ με χαρτιά μιλάμε, γιατί την έκλεισε, πού μπορώ εγώ να πω πράγματα στον αέρα να μας πάρουν χαμπάρι, τι φοβάται τις ομαδικές, δεν μπορώ να καταλάβω. Και λέει: «Ναι, παρεξήγηση, γιατί μου έκλεισαν εμένα το μικρόφωνο και άφηναν τη Τζέννη». Προσέξτε τώρα, μιλάμε για τότε, εκείνο τον καιρό, γεια σου Αγγέλα. «Την ομαδική την έκανε η Βάσο από τη στιγμή που έφυγες εσύ, έδωσε εντολή η Βικτόρια να κλείσει, να την κλείσει. Τι νομίζει, ότι κάνει κουμάντο, νομίζω ότι είμαι εγώ Βάσο, δεν νομίζω», λέει ο κύριος. Και μπελά εμένα η Βικτόρια να πας εκεί να κάνεις εκείνο, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Ρε Βικτόρια, θέλει λεφτά για να πάει κανείς να κάνει όλα αυτά που λες εσύ. Θα μου τα δώσεις εσύ, ξέρεις γιατί, για πότε πάω εγώ, αυτή πήγε. Εγώ σου λέω ούτε μήνυση δεν έκανε, απλά ξέρει να μιλάει, κατάλαβες, άκουσέ με, απλά λίγο ξέρει να μιλάει. Όχι ότι εγώ δεν ξέρω να μιλάω, και εγώ άμα μιλήσω σαν τη Βικτόρια θα δεις πως θα ψαρώσουν όλοι. Τα ακούτε έτσι? Αυτά είναι λόγια του συγχωρεμένου. Αλλά έκανα ένα λάθος. Έβρισα, κατάλαβες, έβρισα. Θα ακούσεις όμως σήμερα πως θα μιλάω. Από μένα τέλος, όλοι μακριά. Όποιος γουστάρει να έρθει, όποιος γουστάρει ας κάτσει εκεί. Που είναι και επίσης που θα καταλάβει στο τέλος. Και επίσης να κατεβάσει, είπαμε, η Αλίκη το δικό μου βίντεο. Λοιπόν, αυτά είναι λίγα από αυτά που έχω εγώ στα χέρια μου. Αυτή που μας το παίζει φίλη λοιπόν, ότι ήταν φίλη με τον συγχωρεμένο. Ο συγχωρεμένος την είχε απορρίψει. Φυσικά έχω βάλει στο παρελθόν και το, και το συγκεκριμένο ηχητικό του, που μόνο αυτό που ακούσαμε, που είπε ότι δεν υπάρχεις και δεν θα υπάρξεις, ούτε θα γίνεις ποτέ ξανά μάρτυρας, δεν θέλω να είσαι, έχω μιλήσει και με τον δικηγόρο μου, την είχε απορρίψει εντελώς και παντελώς. Άρα επειδή λοιπόν δεν είναι πλέον στη ζωή αυτός ο άνθρωπος, για να βγει και να την πει: «Τι λες μωρή καριόλα, τι ψευτιές είναι αυτές που λες και με βάζεις ότι ήμασταν και κολλητοί», σας διαβάζω δύο πράγματα. Και φυσικά μετά από αυτά όλα τα μηνύματα, αυτός είχε αρχίσει να φτιάχνει μόνος του. Μετά πάλι τον πλησίασε για λίγο, λέγοντας ότι έχει πληροφορίες και τρίχες κατσαρές. Μετά έκανε το live με την Παγουρά και την Άνση. Ζήτησε ένα δικό του τάχαμο στιγμιότυπο, το οποίο δεν το έδωσε αυτή, γιατί έλεγε και καλά 7 ώρες live, πώς να σου το δώσω τρίχες κατσαρές, ενώ μπορούσε να κόψει το συγκεκριμένο σημείο, που φυσικά δεν ήταν για τον Σωτήρη τίποτα, δεν χρειαζόταν τίποτα, τα όλο μαλακίες έλεγε αυτή. Λοιπόν, η μπλε αηδία. Και φυσικά
Έκτοτε κόψανε κάθε επαφή και κάθε παρτίδα μεταξύ τους